Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Monkey Bros Show. Είμαι ο Τάσος Λαδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσος. Και σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, στην εκπομπή νούμερο 152 ή 153, αν δεν κάνω λάθος. Τι σημειώνεις? Τα βλέπω, okay. Τα μετράω ένα-ένα, ξέρεις, κάθε φορά βλέπω πότε θα φτάσουμε, πότε θα φτάσουμε στο 1000. Όχι, εντάξει, στο 1000. Υπερβολή, εντάξει. Πόσο θέλουμε? Ίσως 10 χρόνια. Όχι ρε, γιατί? Γιατί, περίπου ναι. 10 εντάξει, χρόνια. Ναι. Φέτος κάναμε γύρω στις 20 εκπομπές, φίλε. Πέρασε. Ναι, ήταν ο χρόνος περιορισμένος, μπορώ να πω. Να δούμε τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά. Τι θα κάνουμε? Νομίζω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αν θα κάνουμε περισσότερες. Νομίζω θα κάνουμε περισσότερες. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με το αφιέρωμα στις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του 2019 και την δεύτερη εκπομπή την αφιερώνουμε στις καλύτερες σειρές και στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που πέρασε, με οι σειρές βασικά ό,τι κυκλοφόρησε το 19 ή τελείωσε το 19 ή τελείωσε το 19, ναι, ή και ταινίες, ξεκίνησε και τελείωσε το 19, ό,τι είδαμε, ό,τι κυκλοφόρησε το 19 και είδαμε το 19. Ναι, γιατί η λίστα γιατί... σου είναι ο λίγον τραγική, φίλε μου. Η λίστα μου είναι πάρα πολύ καλή. Απλά είναι κάποιες ταινίες που ακόμα δεν παίχτηκαν Ελλάδα ή δεν ήρθαν ποτέ Ελλάδα. Οπότε σου λέει πώς τις είδε αυτός. Αυτό ταξίδεψα λίγο μέχρι την. Δεν είναι δικαιολογία. Ναι, όχι, δεν είδα πολλά πραγματάκια. Ειδικά σε φάση ποιότητας και δράματος. Κοίτα, όταν έδινες χρόνο από τη ζωή σου, τον πολύτιμο σου χρόνο, για να δεις το Six Underground. Ναι, εκείνη τη στιγμή που έβλεπα εγώ το Six Underground στις 12 και 4 το βράδυ, ας πούμε, που ήμουν ψιλοκομμάτια και δεν ήθελα απλά να κοιμηθώ, αν έβαζα να δω το Parasite, ας πούμε, θα ήμουν σαν παράστο. Θα ήσουν καλύτερος άνθρωπος, ρε φίλε. Όχι, δεν θα ήμουν. Θα ήσουν καλύτερος άνθρωπος. Όχι, όχι. Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που πρέπει είναι να δεις σαβούρα. Στη φάση που ήμουν εγώ. Το έχεις κάνει και εσύ, μη γελάς. Άντε καλά. Άντε καλά. Λοιπόν, το Monkey Bros Show. Το οποίο δεν είναι στη λίστα του Six Underground. Ελπίζω, ρε φίλε. Στο όριο δεν πέρασε. Ελπίζω, ναι, το ελπίζω. Το Monkey Bros Show είναι μια εκπομπή την οποία μπορείτε να την ακούσετε live μέσα από το monkeybros.gr κάθετος radio, όταν μαζευόμαστε, όταν έχουμε θέματα, όταν έχουμε χρόνο. Ανακοινώνουμε μέσα στην ημέρα στο Facebook page μας και στη σελίδα μας και μπορείτε να συμμετάσχετε μέσα από το chat, είτε στο Facebook, είτε όταν κάνουμε live streaming video, είτε στο chat του ραδιοφώνου, στο monkeybros.gr κάθετος radio. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή ηχογραφείται και ανεβαίνει σε όλα τα podcast apps που υπάρχουν. Αν έχεις iPhone, Apple Podcast, Google Podcast και Spotify για Android, και από εκεί και πέρα υπάρχουν δεκάδες και δεκάδες άλλες πλατφόρμες που μπορείτε να μας ακούσετε, όπως και το YouTube. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Όπως κάθε χρονιά, εσύ έχεις τη λίστα με τις καλύτερες ταινίες, top 10 ταινίες, καλύτερες ή αγαπημένες σου, θα μπορούμε να το πούμε και έτσι, γιατί μπορεί να έχεις το Six Underground και να αναρωτηθεί κάποιος why. Όχι, οι καλύτερες ταινίες για μένα για τη χρονιά που πέρασε, από αυτές που είδα. Πολύ ωραία. Οι οποίες και... δεν είναι 10, είναι 9, τη 10, θα τη μία από τις 10, για να κλείσει δηλαδή το νούμερο, θα είναι δικιά σου. Μάλιστα. Γιατί δεν είχες χρόνο και ήθελες σαβούρα, γι' αυτό. Κοίταξε, θα βάλω αυτές που μου αρέσουν. Αυτές που δεν μου άρεσαν δεν τις έβαλα, που δεν άξιζαν να μπουν σε δεκάδα, ασχέτως αν θα έλεγα ότι ξέρεις τι, η δέκατη θα ήταν αυτήν. Όχι όμως, δεν αξίζει να είναι μέσα top οτιδήποτε. Οπότε το δίνω σε σένα. Τι καλός που είσαι. Είδες, έτσι. Εγώ έχω τις 10 αγαπημένες μου, καλύτερες δικές μου σειρές και μέχρι τη μέση, δηλαδή μέχρι το νούμερο 6, θα πάμε 2-2. Okay. Οπότε ξεκινάμε το νούμερο σου 10 και το νούμερο σου 9. Να ξεκινήσουμε τα δύο μου τέτοια. Ωραία, εσένα θα σε βάλω να πεις το δικό σου εκεί στην τελευταία, στην έκτη. Okay. Okay. Ωραία, λοιπόν, νούμερο 10. John Wick. Okay. Πιο χαβαλέ, φαν, δράση, action ταινία για τη χρονιά δεν υπήρχε. Ένα γεμάτο διωράκι, full σκοτωμή με διάφορους τρόπους, μια χαρά ερμηνείες. Στυλό στο μάτι.
Στυλό στο μάτι, μαχαίρι στο μάτι, σκυλί στο, όχι στα χαμηλά το σκυλί δάγκωνε, Χάλεμπέρι, είχε από όλα μέσα. Τι άλλο θες, είχε από όλα μέσα, εδώ, είχε πολύ χαβαλεύ. Εδώ να πω ότι το John Wick είναι το franchise το οποίο δεν του έχω δώσει ποτέ τη τιμητική του. Δεν έχω βάλει ούτε μία ταινία. Δεν έχεις δει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και είναι ντροπή, γιατί ρε φίλε Keanu Reeves. Θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι ρε φίλε ένα ωραίο νουάρ κόμικ. Δεν λένε πολλά. Το κάνουν νομίζω. Δεν είναι και Witcher. Ο Witcher δεν είναι, δεν λέει πολλά. Απλά μου γκρίζει. Αλλά okay, ναι. Αλλά Witcher. Πάμε παρακάτω, ναι. Πάμε παρακάτω. Απλά ο John Wick ρε φίλε θα μπορούσε ένα ωραίο νουάρ κόμικ. Είναι μια ωραία action ταινία. Δεν λέει πολλά, ηθελημένα μεν, γιατί και ο Keanu Reeves δεν είναι για να μιλάει πολύ, αλλά του ταιριάζει ο χαρακτήρας και ταιριάζει και στο υφάκι, στο στυλάκι, στο πως είναι χτισμένη η ταινία, οι χαρακτήρες όλοι, οι οποίοι σιγά σιγά αναπτύσσονται κεφάλαιο με το κεφάλαιο και φαίνεται να δημιουργείται ένα σύμπαν ωραίο. Το πάνε νομίζω ακόμα και για series. Υπάρχει μια σειρά που είναι στο development, ταινίες ναι, έρχονται, ναι, έρχονται. Εν μεταξύ το John Wick το 4 πέφτει την ίδια μέρα με το Matrix 4. Νομίζω θα αλλάξει. Απλά θέλω θα το αφήσανε έτσι. Αυτό. Θέλω να γίνει έτσι. Να τα σαρώσει όλα ο Keanu Reeves την ημέρα. Ναι, ναι. Καλή φάση είναι. Ναι. Και νομίζω θα τα αλλάξουν. Δεν ξέρω αν είναι οι ίδιες εταιρείες. Κάποιο θα πάει πίσω. Λοιπόν, και στο νούμερο σου 9. Στο νούμερο 9, Knives Out. Ράιον Τζόνσον, πολύ καλά. Πιο φαν ταινία της χρονιάς, όχι σε action όμως, αλλά σε φάση βρες το δολοφόνο, λίγο Ηρακλής Πουαρό ή ποιος είναι ο γκαφατζής ο άλλος, ο Χαζούλης ο detective, ο επιθεωρητής Κλουζό, αλλά χωρίς να κάνει ρε παιδί μου τα ευτράπελα που έκανε. Νομίζω ότι αξίζει να μπει μέσα ρε φίλε, γιατί ήταν πολύ feel good η φάση. Και το διασκέδαζες και εσύ έβλεπες και τους ηθοποιούς θα το διασκεδάζουν. Και στο σενάριο ήταν έξυπνο. Και οι ερμηνείες ήταν ωραίες. Φοβερό success story. Έβγαλε 2-3 φορές τα λεφτά της. Ήδη έχουν αρχίσει να πάνε για να γράφουν επόμενο. Για sequel, το οποίο είναι. Το Knives Out είναι ταινία για να πάει για sequel. Γιατί δεν θα πάρει τους ίδιους χαρακτήρες, θα πάρει μόνο τον Daniel Craig, το χαρακτήρα τον Daniel Craig, και θα τον πάει κάπου τελείως αλλού. Ρε, αυτό και, θα... και μπορείς να αλλάζεις. Ναι, και θα δημιουργήσεις ένα τύπο Agatha Christie Universe καλύτερο από το Murder. Μπορεί το επόμενο να είναι φάση Fargo, ξέρω εγώ, το χιούμορ του. Μπορεί το επόμενο να είναι χιούμορ, δηλαδή έχεις να το πας όπου θες. Εμπιστευόμαστε, ναι, τον Ryan Johnson. Σίγουρα. Το μόνο σίγουρο. Θες να ακούσεις τα δικά μου? Πες. Η λίστα μου έχει μέσα 10 εξαιρετικές σειρές. Ίσως. Δεν σε πιστεύω, αλλά εντάξει. Από το 8 μέχρι το 1 να μιλάμε για το ίδιο επίπεδο. Οπότε, ο λόγος που το ένα μπήκε πάνω από το άλλο είναι περισσότερο στο πόσο σημασία είχαν σε άλλα επίπεδα. Okay. Μετά αναφορές, ρε παιδί μου, στο πόσο. Στο τι θέλουν να πούν. Αν έχει πιο πολύ βάθος σαν τέτοιο. Okay. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι πραγματικά έτσι όπως το βλέπω, το 8 μου και το 1 μου είναι ίδιο επίπεδο. Άλλες χρονιές θα μπορούσε να είναι το 8 πρώτο. Okay. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Στη μόνη θέση που είχα θέμα ήταν στο νούμερο 10, όπου μου θύμισες ότι φέτος είχαμε το Love, Death and Robots του Netflix, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Fincher. Του Fincher μαζί με του Tim Miller. Σε έσωσα δηλαδή, έσωσα τη λίστα σου. Έσωσες τη λίστα, είχα άλλη σειρούλα η οποία όμως δεν μου καθόταν καθόλου καλή. Ενώ το Love, Death and Robots, το οποίο είναι ανθολογία animated επεισοδίων, τα οποία ήταν από 5 λεπτά μέχρι 15, ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια για να δεις ένα δυτικού τύπου animation, το οποίο ρε φίλε ήταν ό,τι πρέπει. Ήταν sci-fi, τη μία πολύ σοβαρό, την άλλη full αστείο.
είχε εξαιρετικό animation. Ποια σου έχουν μείνει μετά από τόσο καιρό που το έδεσαι? Δηλαδή εμένα μου έχουν μείνει, ρε φίλε, το εκείνο με τον τύπο που ήταν το μηχάνημα που καθάριζε την πισίνα. Ναι. Okay. Το πρώτο. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά που τα έχω συνέχεια στο μυαλό μου, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μου είχε αρέσει εκείνο που ήταν, η αλήθεια είναι, σε πιο anime style, άμα θυμάσαι, με... που ξυπνάνε, βλέπουν ένα στον άλλο από πέντε και ξεκινάνε να κυνηγούνται. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάσαι. Μα είναι αυτό, ρε. Είναι η μία απάντησή μου. Το άλλο, ας πούμε, που το κάνεις, θα μπορούσε να το κάνει ολόκληρη ταινία, που ήταν η νοημοσύνη μέσα στο τεράστιο τέρας. Α, αυτό είναι το πρώτο. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρώτο. Αυτό, ναι. Ρε φίλε, ολόκληρη ταινία κάνεις από αυτό. Αυτή το ξεπετάξαν μέσα σε 5-10 λεπτά και γαμίσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, στο νούμερο 9 έχω την τέταρτη σεζόν του You Are the Worst, το οποίο είναι, αποτελείται από ένα cast πραγματικά πολύ καθυστερημένων ανθρώπων. Που άμα τους είχες φίλους, θα ήθελε να τους χαρακτήρων. Πολύ καθυστερημένων χαρακτήρων. Χαρακτήρων. Θα ήθελε να τους πατάς μπουνιές κάθε μέρα. Θα το ήθελες. Όμως, καταφέρνει η τέταρτη σεζόν να κάνει ένα σχεδόν ιδανικό τέλος. Ένα φινάλε σε μια σχέση. Σε μια κωμωδία σχέσεων ανθρώπων, οι οποίοι όμως είναι μπάστερνοι ένας προς τον άλλο και φουλ κατεστραμμένοι, και όμως καταφέρνουν να δώσουν ένα ιδανικό τέλος και να είναι ιδανικό, να λες ναι ρε φίλε, αυτό μάλλον αυτό θα γίνεται. Είναι φουλ αστείο, είναι τραγικό, είσαι σε μια τραγικό, εννοώντας με το ότι έχει θλίψη η φάση. Ναι, έχει πολύ θλίψη. Και πώς γίνεται να το βρίσκουν αυτή την ισορροπία και να δίνουν και ένα φινάλε το οποίο ήταν καλύτερο από τον Game of Thrones. Το πετάμε και αυτό έτσι. Πολλά φινάλε ήταν καλύτερα από τον Game of Thrones. Yeah. Δεν ξέρω, το Witcher ήταν. Το Witcher το φινάλε. Τη σεζόν τουλάχιστον. Α, το Witcher. Okay. Το Witcher θα το αναφέρω από εδώ και πέρα στη συνέχεια. Σαν τέτοιο, σαν τη βάση της. Okay. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Το έχω λατρέψει. Ωραία, είμαστε στη θέση 8-7. Πριν μπει όμως, επειδή είμαστε για live, άνθρωποι εδώ μας σχολιάζουν. Ο Αλέξανδρος από το Λονδίνο, λίγο έξω από το Λονδίνο, σου λέει ότι το John Wick θα πρέπει να είναι σε πιο ανώτερη θέση. Θα έπρεπε να είναι, θα μπορούσε να είναι, αλλά έβαλα άλλο είδους δράση και χαβάλε πιο πάνω, οπότε εντάξει. Ωραία, για να ακούσεις το νούμερο 8 σου. Το νούμερο 8, Jojo Rabbit. Taika Waititi. Ναι, το περιμέναμε καιρό, ακούσαμε πολλά, αν αξίζει δεν αξίζει, εντάξει, όντως αξίζει ρε παιδί μου ταινία, είναι πολύ καλή. Δεν την περίμενα τόσο παιδική, σε εισαγωγικά το παιδική, okay. Απλά ήθελα από τον τύπο που είχα δει από το What Do We Do In The Shadows, από τις πρώτες δουλειές που είχε κάνει στη Νέα Ζηλανδία, περίμενα κάτι λίγο πιο Hunt for the Wilder People. Ναι, περίμενα λίγο πιο πικάντικο χιούμορ, ρε παιδί, να σου πω καφρίλα. Δεν με ενδιέφερε να δω καφρίλα, αλλά περίμενα λίγο πιο πιπεράτο, χαβαλέ, πικάντικο χιούμορ, αυτό που θέλει να περάσει, το νόημα για το ναζισμό, το ρατσισμό γενικά, να το δώσει λίγο πιο τσιμπημένα στο τέτοιο. Αλλά okay, θεωρώ ότι θα είναι από τις καλές ταινίες της χρονιάς και νομίζω ήταν και υποψήφιο για τις υποψηφιότητες. Είναι μέσα σε βγήκαν διάφορες. Σήμερα τα Όσκαρ, είναι σε αρκετές. Έχει πάρει σίγουρα για πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρέπει να είναι Β. Β έχει adapted screenplay και παίζει να είναι και μέσα στις καλύτερες. Τώρα, για το best picture, έτσι. Δεν νομίζω να πάρει τίποτα. Ναι, και εγώ δεν νομίζω θα πάρει τίποτα. Ίσως το adapted. Ίσως. Δεν νομίζω, αλλά. Δεν νομίζω, όχι. Αλλά. Παρόλα αυτά είναι η ταινία που δεν ξέρω πώς. Αυτοί που την περιμένουν θα τους αρέσει. Εγώ θέλω να τη δω κινηματογράφο. Δεν θα έρθει. Νομίζω δεν θα έρθει. Τώρα που έχει βραβεία και έρχεται η σεζόν. Α, όχι, δεν θα έρθει το Uncut Gems.
όχι ρε. Αυτό έβλεπα χθες. Στο Φουμπού από Καπράνο κάτι έλεγε ότι. Έλα, ρε. Μάλλον δεν θα έρθει. Δεν νομίζω ότι θα έρθει και τον Τζοτζο. Θέλω να πληρώσω. Μπορεί να έρθει, αλλά. Θέλω να πληρώσω Adam Sandler. Adam Sandler. Δεν, όσο καλό και να είναι, δεν θέλω να το πληρώσω. Πάω στο επόμενο. Να πας στο επόμενο. Λοιπόν, στο επόμενο είναι αθλητικό. Όχι. Μηχανοκίνητος αθλητισμός, ok. Ford vs Ferrari. Δεν πήγα σινεμά να το δω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έπρεπε. Το δω σπίτι. 2,5 ωρίτσες full γεμάτες πάνω στη. Όχι στην κόντρα της Ford με της Ferrari, πιο πολύ στον αγώνα που έδωσε η Ford για να φτάσει στα επίπεδα της Ferrari εκείνη την εποχή να κερδίσει το Le Mans. Και 2,5 ωρίτσες με τρομερές ερμηνείες ρε φίλοι από Matt Damon και Christian Bale. Να πούμε δύο πράγματα έτσι. Ότι ναι. Εάν υπάρχει μια αμερικάνικη ταινία μετά από το Midway που δείχνει τώρα, που είναι μετά το. Ναι, okay. Που είναι, okay, είναι το κλασικό αμερικάνικο πληρωμένο από το στρατό και παίζει τα πουλάκια των νότιων. Αυτή είναι το Midway, okay. Ναι. Το επόμενο είναι το Ford V. Ναι, αλλά είναι σοβαρό όμως το Ford vs Ferrari. Ναι, είναι σοβαρό. Ακούω λίγο το story. Υπάρχει ένας Ιταλός ο οποίος έχει πάει το πράγμα μπροστά. Είναι ανεξάρτητος. Δεν έχει τόσα φράγκα. Η ταινία δεν έχει. Δεν μου. Ναι, αλλά δεν το έχεις δει. Όχι. Okay. Θα μου πεις μετά άμα έχω λάθος. Και αυτός εδώ ο τύπος έχει κάνει την αμαξάρα. Και κερδίζει Ferrari. Και είναι η Ford και λέει: οκ, okay, πάρε κουβάδες με φράγκα. Εσύ και ο άλλος, Matt Damon και τα λοιπά. Να το γαμίσουμε τον μικρό. Γιατί είμαστε η Ford και είμαστε η καλύτερη και η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Και χάνουμε από έναν Ferrari. Πάρε φράγκα. Αλλά εμείς δεν τονίζουμε σε αυτό. Τονίζουμε στην αγωνία του. Ο πραγματικός artist είναι η Ferrari, ρε μπαλάκι, και του γάμισε η τεράστια εταιρεία. Όχι. Όχι, γιατί δεν είναι αυτή ακριβώς η φάση, ρε παιδί μου. Η φάση αυτό είναι το real story. Το real okay. story. Ναι. Σύμφωνα με την ταινία, το real story είναι ότι είναι ο Shelby. Okay. Όχι ο Shelby του Peaky Blinders. Ο Shelby της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος είναι ο τελευταίος που έχει κερδίσει Le Mans, ο πρώτος και τελευταίος νομίζω τότε Αμερικανός μέχρι την περίοδο, έχει αποσυρθεί και έχει επικεντρωθεί στο να κατασκευάζει αγωνιστικά αυτοκίνητα. Και ο πρόεδρος της Ford τα έχει ψιλοπάρει γιατί. Χάνει από τη Ferrari. Όχι, δεν είναι καν στο αγωνιστικό τμήμα. Η Ford δεν έχει αγωνιστικό τμήμα εκτός Αμερικής. Έχει κάτι NASCAR, κάτι Daytona, κάτι τέτοιες πίπες. Και λέει ρε παιδί μου, θέλω εγώ να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο που να μας θυμούνται. Έχουμε κουραδιάσει εδώ μέσα. Έχουμε μια τεράστια μονάδα παραγωγής. Τι θα κάνουμε. Του λέει ένας γραβατάκιας που τον παίζει ο Πάνισερ. Δεν θα πω το επίθετο γιατί δεν θα το πω σωστά. Μπρενθάλ, κάπως έτσι. Μπρενθάλ, okay. Ναι. Του λέει μεγάλε, να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο για να πάμε Le Mans. Και γελάνε όλοι μαζί του. Του λένε τι Le Mans, ρε φίλε. Εμείς η Ferrari παράγει τόσα αυτοκίνητα τη χρονιά όσα παράγουμε εμείς σε μια μέρα. Εμείς είμαστε εργοστάσιο και οι άλλοι είναι τέχνη. Mm-hmm. Αυτό τους λέει ο τέχνης. Τον πείθει όμως. Παίρνει τον Shelby, τον Matt Damon. Βρίσκει ένα τρελάρα οδηγό, τον Christian Bale, και αρχίζουν βάζουν μπροστά, φτιάχνουν το αυτοκίνητο, έρχονται σε κόντρα. Στην ουσία σου δείχνει και το πώς τα καταφέρανε και πώς τους γάμισε το καπιταλιστικό σύστημα της Αμερικής, Ford και λοιπά, ρε παιδί μου, που στο τέλος τους τους άφησε να παίξει. Στο νούμερο 7 σου λοιπόν είναι το Ford V Ferrari, το οποίο έχει υποψηφιότητα και για film editing. Και αν δεν κάνω λάθος, είσαι και στο Best Picture. Ναι, είναι και στο Best Picture. Εντάξει, νομίζω θέλανε να. Πόσες έχουν, 8, 3, 6, 9. Αμερικάνικα πουλάκια λέω. Φέτος, πέρσι είχε 8 ή 9 πάλι, ή 10. Κάπου εκεί είναι, πάντα κάθε χρόνο. Κοίταξε, πάντα σε αυτά το πώς βγαίνουν είχα πάντα την απορία και το τέτοιο. Αλλά όταν κάθεσαι και διαβάζεις ότι ανάλογα με το πόσα λεφτά θα ρίξει ο άλλος για να τρέξει η ταινία του στα Oscar, το promotion ρε παιδί μου, το πουσάρισμα, έτσι θα πάει και αυτό. Οπότε νομίζω κάπως έτσι βγαίνουν και αυτά. Άμα ρίξαν τρελά λεφτά,
θα μπήκε. Εδώ μπήκε το Κουαρόν το άλλο που κόστησε 5 και δώσανε 50 για να το πουσάρουν να πάει στα Όσκαρ. Okay. Σειρά σου. Περνάμε στις σειρές. Ναι. Νούμερο 8 και νούμερο 7. Rick and Morty σεζόν 4. Στο νούμερο 8. Μισή σεζόν, 5 επεισόδια. 5-4. Εσύ θα μας πεις. Ή 5-4. Εκεί. Πάρα πολύ καλή επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ πιστεύαμε ότι μπορεί να επιστρέψει τώρα που το συμβόλαιο είναι 70 επεισοδίων, το οποίο σημαίνει μαζική παραγωγή, που σε μια σειρά η οποία βασίζεται πάνω στην εξυπνάδα του σεναρίου και στην ποιότητα του animation, έτσι. Και αναρωτιόμαστε εάν μπορεί να επιστρέψει τώρα κάθε 7-8 μήνες σταθερά και να είναι στο ίδιο επίπεδο, και έρχεται η σεζόν και μας λέει ότι ναι, όχι απλά μπορούν, μάλλον το κάνουν πάρα πάρα πολύ εύκολα και καλύτερα. Δεν ξέρω, επειδή μιλάμε για μισή σεζόν, δεν ξέρω εάν θα χτυπήσει τα επίπεδα που έπιανε το προηγούμενο, που μιλάμε για εξαιρετικό sci-fi και ταυτόχρονα δράμα. Fart jokes με δράμα μαζί. Αυτό είναι το Rick and Morty, μαζί με τις καλύτερες sci-fi ιδέες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε medium. Θα σου πω εγώ, ταινίες, σειρές, βιβλία. Το Rick and Morty παίζει σε άλλο επίπεδο. Και στο νούμερο 7 έχουμε το Good Place, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη σειρά, γιατί η τρίτη σεζόν τελείωσε μέσα στο 2019 τον Ιανουάριο, και η τέταρτη σεζόν παίζει από το 2019 επίσης και τελειώνει σε 3 επεισόδια. Αλλά εγώ δεν θα σου πω η τρίτη σεζόν ή η τέταρτη σεζόν, δεν θα ξανασχοληθώ με το Good Place, δηλαδή το χρόνο το ξαναβάλω. Ναι. Μπαίνει σαν σειρά όπως κάθε χρόνο, γιατί πολύ απλά είναι εξαιρετική. Μία κωμωδία η οποία έχει μία σιανμαλανική κατάσταση μέσα, με twist και plot twist απίστευτα, ειδικά της πρώτη σεζόν με έχει αφήσει απίστευτα μαλάκα. Και λες, ρε φίλε, πώς θα συνεχίσει τώρα αυτό εδώ, πώς θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς όταν το Σιάμαλαν, πώς θα συνεχίσει να βγάζει το rabbit μέσα από το καπέλο του. Και όμως καταφέρουν και το κάνουν, ρε φίλε. Καταφέρουν να έχουν πολλά και ωραία αστεία, κωμικά επεισόδια, και ταυτόχρονα δουλεύουν το πλότ τους με πλάνο σεζόν, και να φτάνεις προς το τέλος και να είσαι σε βάση από τη μία να είσαι ξέρω τι γλυκολίδες εκεί. Ναι. Και ταυτόχρονα βίλε να σου κάνει και ένα πλότ twist και να λες μα λέγα με στείλε. Αυτό. Ναι. 8-7 λοιπόν, Good Place, Rick and Morty. Και τώρα πάμε 6 και 5 και μετά κάνουμε διάλειμμα. 6 και 5 και διάλειμμα. 6 και 5 και διάλειμμα. Ωραία. 6 και 5 θα πω εγώ το 6. Θα πει εσύ το 5. Θα σε βάλω στο διάλειμμα. Okay. Λοιπόν, στο 6, αφού είπες για Σιάμαλαν, με Σιάμαλαν θα συνεχίσω κι εγώ. Glass. Έλα. Είδες πώς κόλλησε. Πολύ ψηλά το. Τυχαίο. Πολύ ψηλά. Μπράβο. Δεν μπορούσα να το έχω πιο χαμηλά, ρε φίλε. Εντάξει. Όχι χαριστικά. Πρώτα απ' όλα, μ' άρεσε η ολοκλήρωση της τριλογίας. Μ' άρεσε ο τρόπος που έδωσε, που πρόσφερε την ταινία, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε που χαλαστήκαν όσοι χαλαστήκανε, που νομίζαν ότι θα δουν ξυλίκια πολλά και δράση τρελή και τέτοια. Glass and Game νομίζαν θα δουν. Δεν ξέρω τι, ναι. Μ' άρεσαν οι ερμηνείες, μ' άρεσε το story, το πώς το έχει δέσει. Ελπίζω να μην το συνεχίσει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς παίζει να χάσε.
Okay, είχε κάποια ελαττώματα όσον αφορά το χαρακτήρα του Willis, ειδικά ερμηνευτικά, λίγο σε βάθος κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω. Ίσως δεν είχε και αρκετά να τον πληρώσει. Δεν το ξέρω. Αυτό. Μπορεί, ότι... αλλά δεν ξέρω τι παίχτηκε ακριβώς. Ναι, ναι, από τους τρεις. Βέβαια, ο Willis τώρα δεν νομίζω ότι έχει κανένα κασέ μεγάλο τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, τελευταία του καλή ταινία. Ποια ήταν, να πούμε, το τελευταίο, Die Hard ή το Red 2. Είναι ο Bruce Willis. Ναι, είναι ο Bruce Willis, ρε φίλε, και άλλος είναι ο Samuel Jackson και άλλος είναι ο McAvoy. Ναι, και οι δύο δεν είχαν χρόνο. Ο McAvoy είχε τον περισσότερο χρόνο από όλους. Μάλλον, λέω εγώ, δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν και μάλλον πιο κοντά όμως. Πιο φτηνός, ναι, ναι. Αλλά ήταν και πιο κοντά όμως. Ήταν και πιο. Και ίσως πιο καυλωμένος. Να παίξει και άλλο. Και αυτό, αλλά και στο κοινό, και νέο και παλιό, ο πιο άγνωστος και γνωστός ταυτόχρονα. Κατάλαβες τι εννοώ. Mm. Δηλαδή στους παλιούς ήταν ο πιο άγνωστος, τους άλλους δύο τους έχεις ξαναδεί, οι παλιοί φαν, ας πούμε, των ταινιών, ενώ οι νέοι ξέρουν τον McAvoy. Mm. Και μετά, αν γνωρίσανε τους προηγούμενους. Έχεις στο μυαλό σου καθόλου την σειρά για το Apple TV που έχει κάνει, το Servant? Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Όχι. Άμα σε ψήνει, γιατί για χορουριά έχει. Με ψήνει, αλλά με το Σιάμαλαν δεν βγάζεις ποτέ άκρη το τι είναι αυτό που λέει ότι θα δεις και τι βλέπεις. Δεν το έχω δει. Ξέρω ότι έχει βγει, ρε παιδί μου. Διάβασα ότι είναι καλό. Δεν έχω πιεστεί όμως, όχι. Ωραία. Και τώρα πάμε στο νούμερο 6. Στο νούμερο 5. Στο νούμερο 5, σωστά. Είσαι εσύ τώρα. Στο νούμερο 5, εγώ θα την έβαζα νούμερο 1 της δικιάς μου λίστας, αλλά επειδή λείπει από τη δικιά σου, θα βάλουμε το Parasite. Η ταινία αυτή, η οποία είδαμε κιόλας ότι έγινε η πρώτη ταινία από την Κορέα που παίρνει υποψηφιότητα για Best Picture στα Oscar, έχει άλλες 5, όχι άλλες 5, άλλες 4. 5 ή 6 συνολικά. 5 νομίζω υποψηφιότητες. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Το πιθανότερο να την ξεπετάξουν με το ξενόγλωσσα. Και ναι, νομίζω ότι εκεί το έχει σίγουρο. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό που είπε εντωμεταξύ ο Μπονγκ στην, όταν πήρε τη χρυσή σφαίρα, που λέει, εάν καταφέρετε και ξεπεράσετε το εμπόδιο του μίας ίντσας υπότιτλων, θα ανακαλύψετε, Αμερικάνοι, πολλές ωραίες ταινίες. Και σιγά σιγά λίγο ανοίγουν το μυαλό τους. Ίσως επειδή πραγματικά το Parasite είχε word of mouth, γιατί είναι κατά διασκεδαστικότατη ταινία, περνάς απίστευτα καλά. Είναι ταινία που δεν μπορείς να της βάλεις ταμπέλες του τι είναι. Ξεκινάει σαν κωμωδία και γίνεται μυστηρίου και γίνεται slapstick, τρόμου στο τέλος, ρε φίλε. Είναι ό,τι να είναι αυτή η ταινία. Ναι, μα θα έχει... Είναι ό,τι να είναι αυτή η ταινία. Και τα σπάει και έχει τεράστιο πολιτικό υπόβαθρο. Μιλάει για την τάξη, ρε φίλε. Στους Αμερικάνους, ξέρω εγώ, και θα νιώσουν τίποτα, ούτε καν. Ναι, αυτοί αλλά... ακόμα δεν έχουν μάθει να διαβάζουν τη γλώσσα τους, ναι, σε ταινία, οπότε. Ναι. Για μισή ώρα, δηλαδή. Τι είναι τόσο ταινιάρα, τόσο πολύ. Ο τύπος μπορεί και σου περνάει, σε κάνει να περνάς καλά, διασκεδαστικά και να σου δώσει λίγη τροφή για σκέψη. Το Parasite για μένα θα ήταν στην πρώτη θέση της λίστας μου, αν έκανα για ταινίες. Και είναι στο νούμερο 5. Σωστά. Σωστά. Τώρα πάμε στις δικές σου. Στη δικιά σου σειρά. Σε 6 και 5 σειρές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, BoJack Horseman, η τελευταία σεζόν έρχεται με κατεβασμένα λίγο τις ταχύτητες, γιατί πλέον ο χαρακτήρας μας ψηλό έχει κάνει τον κύκλο του και αναρωτιόμαστε κι εμείς εάν θα έρθει happy end, αλλά μέχρι να έρθει όλο αυτό είναι στο rehab ο άνθρωπος. Okay. Κάνει απεξάρτηση και εμένα είναι κάτι που με ενδιαφέρει επαγγελματικά και επιστημονικά, ίσως θα μπορούσα να πω, το όλο το κομμάτι, το έχω δει πως γίνεται και κάθομαι, ξέρω εγώ, και περιμένω τώρα σε 5-10 μέρες που θα έρθει το δεύτερο μισό,
Παρ' όλα αυτά, από το πρώτο μισό έχω να πω ότι ήταν εξαιρετικό. Συνεχίζει να είναι αστείο με τον τρόπο του, όπου χρησιμοποιεί το animation, τις εικόνες που δημιουργούν, τις τελείως ό,τι να είναι, ό,τι να είναι αστεία του background, που είναι τόσο γάματα στον BoJack Horseman. Και αυτό το πράγμα που συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου, που είναι ένας τύπος ο οποίος είναι άλογο για κάποιο λόγο, ο οποίος προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτό του, με τους γονείς του, με τον εθισμό του, με τους φίλους του, και να έρθει ένα φινάλ που δεν ξέρω. Ελπίζω να με ευχαριστήσει. Δεν νομίζω ότι θα είναι ευχάριστο φινάλ. Αλλά δεν θα είναι ευχάριστο. Αν με ευχαριστήσει, δεν θα είναι ευχάριστο. Οπότε περιμένουμε τα δάκρυα για αυτήν την... για αυτή τη σειρά, η οποία το φινάλ της έρχεται σε μερικές μέρες στο Netflix. Και σου λέω ότι είμαστε τώρα σε μια φάση που όλες είναι καταπληκτικές. Το Barry ήταν σε παλαιότερες λίστες μου δεύτερη-τρίτη θέση. Τώρα είναι στο νούμερο 5. Σεζόν? Σεζόν 2. Και ρε φίλε, τι γαμάτη σειρά είναι αυτή. Θα ξαναπώ απλά λίγο το ποιο είναι το concept με δύο λέξεις. Ένας πρώην στρατιωτικός, ο οποίος γίνεται πληρωμένος δολοφόνος, πηγαίνει στο Λος Άντζελες να σκοτώσει κάποιον ο οποίος είναι μαθητευόμενος ηθοποιός. Οπότε για να τον παρακολουθήσει μπαίνει μέσα σε ένα μάθημα υποκριτικής και παρατάει, κολλάει με την υποκριτική, παρατάει τα πιστολίδια για να γίνει ηθοποιός, αλλά είναι πάρα πολύ κακός. Δεν είναι καθόλου κοντά στο συναίσθημά του. Okay, είναι άνθρωπος που σκοτώνει άλλους ανθρώπους. Okay. Και δεν πρέπει να τον αγγίζει δεν αυτό. Οπότε τον αγγίζει, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Και δεν μπορεί να καταλάβει και τους ηθοποιούς το τι. Αλλά ένας ηθοποιός, ρε φίλε, άμα δεν έρθει σε επαφή με τα συναισθήματα του, πώς θα τα δώσει αυτά στη σανίδα πάνω. Και όταν αυτή τη χρονιά τον τσιγκλάει ο καθηγητής του να βγάλει συνέστημα και εσύ, και του λέει μπες μέσα, μπες, βρες εκείνη την εμπειρία που σε διαμόρφωσε, και να βλέπεις σκηνές να σε πετάει με σε flashbacks στο Αφγανιστάν, όπου όλη τη ζωή ήταν ένας ασήμαντος άνθρωπος, αλλά όταν σνάιπαρε από τα 500 μέτρα, ξέρω εγώ, κατευθείαν κεφάλι μωρού, λέμε τώρα, όλοι του λέγαν μπράβο και πόσο γαμάτωσες και τα λοιπά, και πόσο αυτό τον έβαλε μέσα σε μια ομάδα και τον έκανε αυτό που ήταν. Άνοικε κάπου, ναι. Ακριβώς. Και το πώς αυτό το πράγμα μαζί με ό,τι να είναι χιούμορ, τελείως ό,τι να είναι χιούμορ, γιατί είναι... να σου πω, να δεις ρε μαλάκα τη τσετσένικη μαφία. Ναι, είναι πολύ καρικατούρα εδώ, ναι, το όλο. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αυτά από τον Μπαρ. Στο πέμπτο... τώρα, τέλος πάντων, έχει επεισόδιο το οποίο είναι από αυτά, ξέρεις, που είναι άσχετα τελείως με το story, που έχουν μια ιδέα και λένε θα την εφαρμόσουμε, ξέρω εγώ, που μπαίνει να δολοφονήσει κάποιον και εμφανίζεται το παιδί του, και το παιδί του αρχίζει και είναι σαν δαίμονας. Βγαίνει από το παράθυρο, ανεβαίνει στα δέντρα με τα δίχτυα, ό,τι να είναι, γίνεται ό,τι να είναι σε αυτή τη σειρά. Γίνεται ό,τι να είναι. Έχουν τα αρχίδια να παίξουν με ό,τι γουστάρουν. Και είναι ο Bill Hader μέσα, ο οποίος κάνει ερμηνεία. Είναι εξαιρετικό. Πολύ ωραία ερμηνεία. Τη γράφει, σκηνοθετεί. Είναι και ο Hiro Murai από το Ατλάντα, ο οποίος είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης, και έρχεται η ώρα που θα εμφανιστεί και στο κινηματογράφο και θα δείξει το ταλέντο του. Ρε φίλε, είναι μια τρελή ομάδα σε μια σειρά που δεν έχει ακουστεί καθόλου στην Ελλάδα, και αξίζει να είναι πέμπτη θέση σε μια εξαιρετική λίστα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχει στη συνέχεια. Ωραία. Αυτά. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι, 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 πρέπει. Ακούμε σήμερα Kill Emil με τον δίσκο του, τον τελευταίο, ο οποίος κυκλοφόρησε, 20 λεπτάκια ψυχεδελικού trip hop.
Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Music και απολαμβάνουμε και επιστρέφουμε με τις κορυφαίες σειρές και ταινίες του 2019. Sometime after Brad's out of shape. You're missing the point, Dad. I don't want girls. I want Jessica. Ah, well, I remember feeling that way about a young lady named your mom. And that's not an urban diss. Your mom was my Jessica. I remember the first time I saw her. I thought... I should get her pregnant, then she'll have to marry me. I beg your pardon, inappropriate. Sorry, please proceed with your story about banging my daughter in high school. I'm not sure you want to take romantic advice from this guy. His marriage is hanging from a thread. Αυτός ήταν ο Kill Emil, ο οποίος είναι Έλληνας παραγωγός, μένει στην Αθήνα και το Interdimensional Travel, το οποίο είναι το ο δίσκος που έβγαλε λίγο πριν την πρωτοχρονιά, είναι εξαιρετικός και τον ακούω συνέχεια. Είναι 20 λεπτά και κατεβαίνει αμάσιτο και είναι εξαιρετικά για τα γούστα μου, καθώς, όπως κατάλαβες με αυτό το κομμάτι, με ξέρει Rick and Morty. Το κατάλαβα πριν μου το πω. I don't want girls, I want Jessica. Άρε Morty, άρε Morty. Τι σου μέλει να ζήσεις. Λοιπόν, είμαστε στη θέση 4. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και παίρνουν φωτιά. Πάει ένα-ένα τώρα. Ένα-ένα. Ωραία. Once Upon a Time in Hollywood, Ταραντίνο. Νομίζω το περίμενες πάνω κάτω αυτό, κάπου θα είναι. Βρώμικα πόδια, φυσικά. Δεν είχε. Δύο φορές κινηματογράφη την είδα. Είχε βρώμικα πόδια. Δύο την είδες. Δύο φορές. Και εγώ δύο την είδα, όχι. Μία την είδα εγώ. Mm-hmm. Είχε βρώμικα πόδια και αυτή είναι. Είχε βρώμικα πόδια. Βασικά είναι αυτό ότι είχε βρώμικα, δεν είχε σίγουρα καθαρά. Αντρικά ή γυναικεία, δεν θυμάμαι. Γυναικεία. Πάντα γυναικεία. Πάντα γυναικεία και πάντα βρώμικα. Αναλόγως το βρώμικα, τι εννοείς. Πώς το λέω. Κοίτα. Δεν είναι για να τα γλύφει όπως θέλει ο Κουέντιν. Ναι, δεν ξέρω τι θέλει να γλύφει ο Κουέντιν. Σίγουρα θέλει να δείχνει να γλύφει πόδια και. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον, ναι. Θα είναι τα γούστα του, καλά κάνει ο τύπος. Καλά γούστα έχει, από ό,τι φαίνεται, όσον αφορά το κινηματογραφικό του τέτοιο προϊόν. Τώρα τα γούστα του στα πόδια, ας το αφήσουμε. Brad Pitt DiCaprio, εντάξει, full all-star team και οι τριγύρω χαρακτήρες. Η Margot Robbie. Και η Margot Robbie που είχε ένα ρόλο 15.000 σελίδες, ξέρω εγώ, να ερμηνεύσει. Μην κάνεις έτσι. Εντάξει, δεν υπήρξε καθόλου αυτό. Το βάζω. Θεωρώ δεν. Μένα μου φτάνει που είδα τις βρώμικες πατούσεις. Ναι. Συμφωνώ. Στη σκηνή του κινηματογράφου που βλέπει τον εαυτό της. Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά αυτό που έβλεπε δεν ήταν
έβλεπες ότι δεν ήταν αυτή. Ήταν η πραγματική ταινία. Ναι, ήταν η πραγματική και απλά αυτή να είχε τέτοιο. Ναι. Μπορώ να πω ότι εντάξει, είχε ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, σε μια φάση του Hollywood που προφανώς εμείς δεν πρόκειται ούτε να τη νιώσουμε το πώς ήταν ακριβώς. Και σε κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία μας τα παρουσίασε όπως θα έπρεπε ίσως να είναι η κατάληξη, ή θα ήθελε αυτός. Δεν θα μας χαλούσε και εμάς αν είχε αυτή την κατάληξη ίσως. Βέβαια εκείνο το γεγονός διαμόρφωσε τη μετέπειτα εποχή σε πολλά πράγματα. Οπότε ήταν ένα σύμβολο της μεταστροφής από τη χρυσή εποχή του Hollywood σε κάτι πιο πεζό και πιο βρώμικο. Ναι, σύμφωνα με τον Quentin. Σύμφωνα με τον Quentin, ναι. Νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά. Για το σενάριο που λένε πολλοί ότι δεν έχει σενάριο και απλά κάθεται και βάζει τους χαρακτήρες του να μιλάνε συνέχεια και συνέχεια. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει σενάριο. Μια χαρά είναι το σενάριο. Δηλαδή αυτό τι πρέπει δηλαδή να έχει το σενάριο για να είναι το τέλειο ή να πείτε ότι είναι γαμάτο. Θα θυμίσω τι εγώ, ψάχνετε να βρείτε ακριβώς από τη ζωή σας. Για πολύ κόσμο, μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας και της ιστορίας είναι το Mad Max Fury Road. Και αυτό δεν έχει ούτε 10 σελίδες. Φαντάσου, ναι, τι σενάριο. Ξεκινάς, δεν είναι. Πίστες έχει. Ναι. Ας το πούμε πολύ απλοϊκά, ρε παιδί. Ο Ταραντίνο έχει σχολή, ρε φίλε. Σχολή. Μια σχολή που μπορεί να την κάνει αυτός και αυτός. Τρεις-τέσσερις άλλοι. Δηλαδή, ίσως ο Μακντόρμα τον ακουμπάει λίγο. Ίσως με το δικό του τέτοιο, αλλά το ίσως λίγο, ναι. Ναι, ρε φίλε. Και κάνει ότι γουστάρει, το κάνει καλά, βγάζει χρήμα, είναι αυτός. Όποιος πάει να δει Ταραντίνο και γκρινιάζει, δεν ξέρει πού πάει. Δεν ξέρει τι θέλει να δει. Ο τύπος αυτό γουστάρει να κάνει, αυτό κάνει και βγάζει χρήμα. Από εκεί και πέρα. Τι φας. Ετοιμάσου να δεις βρώμικες πατούσες. Φλογοβόλα. Και ευχαριστήσου. Να γουστάρει. Ναι, δηλαδή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει σε δύο ταινίες χρόνο άσχετες με τη φάση, μία σχετική ή άλλη άσχετη, να σκοτώσει ναζιστές να σκοτώσει το Χίτλερ και να σκοτώσει και με φλογοβόλο, ναι. Παίρνει τα εύσημά μου, δείξε μου κι άλλες πατούσες. I need it in my mouth. Fit lover, δικό σου. Δικό μου, ρε φίλε. Λοιπόν, θες να σου πω το νούμερο 4. Το νούμερο 4, το οποίο είναι μια σειρά η οποία ήταν εξαιρετική. Δεν την είχα ακουστά, αλλά κατέβασα τις δύο σεζόν και τις είδα άπνευστη. Μιλάμε για το Fleabag, το οποίο είναι η σειρά που έκανε την Phoebe Waller-Bridge γνωστή. Η Phoebe είναι αυτή που έχει κάνει το Fleabag, το οποίο πάει εξαιρετικά με βραβεία κτλ. Το Killing Eve. Ναι. Έπαιξε, επειδή είναι και ηθοποιός, έτσι. Έπαιξε το droid στο solo. Okay, στο Star Wars solo. Ναι. Και τώρα κάνει rewrite, έκανε rewrite τέλος πάντων, το σενάριο για τον James Bond που έρχεται. Okay. Η πορεία της είναι ραγδαία, γιατί πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε. Πριν 3 χρόνια περίπου δεν υπήρχε. Τι έκανε. Έφτιαξε ένα θεατρικό, το οποίο το ονόμασε Fleabag, και ήταν θεατρικό μόνο για αυτήν, μονόλογος, ας το πούμε και έτσι. Το κάνει, το ανεβάζει, το γυρνάει σε σειρά, πάει πολύ καλά, και έρχεται το Amazon και λέει το θέλουμε για Αμερική. Και αντί να κάνουν remake ή ό,τι θα μπορούσαν να το κάνουν, λένε OK, απλά η δεύτερη σεζόν στο Amazon. Της αφήσανε πλήρως το ελεύθερο να κάνει την γουστάρα. Και αυτό που παρουσίασε είναι, φίλε, μία σεζόν εξαιρετική. Που μάλλον θα είναι και τελευταία. Όπως λέει και αυτή, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σπάει τον τοίχο, σαν τον Deadpool ένα πράγμα. Αλλά δεν σου μιλάει. Σε κοιτάει. Α, και σου μιλάει βασικά. Απλά ξέρεις, ρίχνει ατάκες. Σε κοιτάει, δηλαδή μόνο που σε κοιτάει, δηλαδή έχει εξαιρετικό χιούμορ με ένα βλέμμα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Τόσο τέτοιο.
τόσο εκπληκτικό. Είναι μια ιστορία μιας γυναίκας που γουστάρει σεξ, αλλά έχει μια κατεστραμμένη οικογένεια. Η σχέση της με την αδερφή της βρίσκεται συνέχεια σε μια κόντρα, σε μια ζήλια. Είναι πολύ χάλια, ρε φίλε, αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι αμερικάνικος. Κατάλαβες λίγο τόσο του να πεις ότι κάνεις glorification αυτό το στη σκατήλα, αλλά μια προσπάθεια συνεχής, λάθος προσπάθεια, αλλά συνεχής να τα βρεις με την αδερφή σου, ρε φίλε. Γιατί μπορεί να την αγαπάς, αλλά να μην τη συμπαθείς. Είναι ναι, μισή okay, σύμπαθη. Ναι. Okay, και έτσι είναι ολόκληρη οικογένεια. Λέει ότι εάν δεν έβρισκα έναν τρόπο να δικαιολογήσω το κόλπο, γιατί το κόλπο είναι το σπάσιμο του τοίχου, ωραία, το οποίο δεν γίνεται για να γίνεται. Πρέπει κάπως να το πω παρακάτω αυτό. Και το κάνει. Οπότε τώρα, εάν κάπως νιώσει ότι έχει κάτι να δώσει με μια άλλη σεζόν και αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, μπορεί να έρθει τρίτη, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Αυτό είναι το καλό, ναι. Ότι έχει στο νου τη κάτι, ρε παιδί μου, το έκανε. Mm. Δεν και είναι γιατί... ότι πρέπει τώρα να το συνεχίσω σαν και καλά να βρω κάτι άλλο. Και νομίζω ότι άμα θες να δεις γυναικείους χαρακτήρες, βασικά δες το Killing Eve, φίλε, πόσο είναι αυτό που είναι και δεν έχουν να δώσουν λογαριασμού σε κανένα, και η μία και η άλλη. Εξαιρετικά γραμμένοι γυναικοί χαρακτήρες. Το Fleabag είναι στο υπέρτατο αυτό το πράγμα. Στο υπέρτατο. Και φίλε, είναι όσο αστείο είναι άλλο τόσο σε θλίβει. Πάρα πολύ ωραίο τέλος. Θα μπορούσε να τελειώσει δηλαδή άνετα έτσι. Θα μπορούσε να ξανάρθει τρίτη σεζόν και θα είμαστε εκεί πέρα να τη δούμε. Ωραία. Οπότε παραμένουμε εδώ. Περιμένουμε. Στο νούμερο 4. Οποιαδήποτε άλλη. Είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρώτη. Δηλαδή. Okay. Όλα είναι. Όλα πλέον. Όλα είναι πρώτα. Όλα είναι πρώτα. Εγώ πάω στο νούμερο 3 που δεν είναι σαν το νούμερο 1. Οκ, για να σε ακούσω. Λοιπόν, ο Ιρλανδός. Μάλιστα. Του Σκορσέζε. Και του Netflix. Και του. The Age. Technology που βγήκε ένας λέει στο YouTube και με ένα απλό προγραμματάκι τους πήρε και τους έκανε να δείχνουν καλύτερα από ότι. Η ταινία. Mm-hmm. Αλλά όχι σε κίνηση, σε εικόνα. Όχι, okay, ναι. Οπότε πια όλοι το κάνουν αυτό. Πάντως τα οσκαράκια είναι στα τέτοια έτσι. Στα είναι μέσα. Visual effects. Πολλοί δεν το περιμέναν, ναι, στα visual effects. Είναι στα visual effects. Κοίταξε. Υπάρχει πιθανότητα να έχει πάει στα visual effects. Sorry. Είσαι καλά, μα. Μπήκε, επειδή έβρισα, μπήκε το μπιπ. Υπάρχει πιθανότητα να έχει πάει στα visual effects και εκείνη η άθλια τριλογία του Star Wars. Ναι. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, ρε φίλε. Πάντως εγώ θα το έδινε στο Lion King τα visual effects. Ναι, δεν το είδα. Αλλά τον Ιρλανδό που είδα, είδα Σκορσέζε, είδα Gangster, αργούς ρυθμούς, αντίθετο από αυτό που μας έχει συνηθίσει σαν Σκορσέζε. Ακόμα και στα μη γκανγκστερικά του, δε στο λύκο του Wall Street, ξέρω εγώ. Okay. Τι ωραία ταινία ήταν αυτή. Ναι. Ωραίες ερμηνείες και από τους τρεις πρωταγωνιστές. Ωραίες σιωπηλές ερμηνείες και από την Πάκουιν. Μικρή, μεγάλη ή όχι, την κόρη του τέτοιου. Και σε αυτό έγινε ένα θέμα λίγο. Μας τα πρίξανε κάπως. Το περίμενε τότε, δεν το σχολίασα στο review και είπες μη μου το χαλάσει, θέλω να το δω. Να, τα rape vibes. Σου έλεγα εγώ ότι μέχρι εκείνο το σημείο που έβλεπα. Ναι, μετά. Έλεγα rape vibes. Μετά, με το κλείσιμο ρε παιδί μου, όταν στο τέλος που τον ρώτησε. Τώρα λίγο spoiler φάση, αλλά στο τέλος που τον ρώτησε, ξέρω εγώ. Στο τηλέφωνο που είπε, τι της είπες, όχι, γιατί δεν την πήρες τηλέφωνο. Το μόνο που η μόνη της ατάκα στην ταινία είναι αυτό. Mm-hmm. Στην ουσία τον δικάζει ρε παιδί μου και του λέει εσύ τη σκότωσες, εσύ είσαι τέτοιο. Και τώρα πρέπει να πληρώ. Δηλαδή δεν ήταν rape vibes. Ρε, και δεν ήταν. Ναι, όχι. Στο τέλος όμως. Δεν ήταν rape.
Τα vibes ήταν vibes. Δηλαδή vibes σημαίνει ότι εγώ το ένιωθα. Αυτό σημαίνει vibes. Εσύ το ένιωθες. Με το κλείσιμο όμως όταν κατάφερε και είδε όλη τη σειρά, την ταινία, συγγνώμη. Ναι, και τα τρία επεισόδια. Και τα τρία επεισόδια, πώς σου φάνηκε, α πούμε. Σου φάνηκε εντάξει. Ναι, μια χαρά. Okay, εντάξει, ήταν και όλη ταινία. Δεν καταλαβαίνω την κρίνια πάλι γιατί ο Σκορσέζε και πάλι γκανγκστερικό και γιατί είναι αργό. Παλιά τους έβαζε αυτούς και ήταν πιο τέτοιοι και ήταν πιο βίαιο και ήταν πιο τέτοιο. Πρέπει ο Ντενίρο στα 75 του να είναι. Εδώ δεν μπορούσε να παίξει κάποιον 50 ετών, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι. Έχει ανακοινώσει μεταξύ ότι στην επόμενη ταινία του θα είναι Ντενίρο πάλι. Γιατί... Ο Ντενίρο ή ο Σκορσέζε. Ο Σκορσέζε. Ναι. Ότι θα είναι Ντενίρο γιατί μάλλον. Κάνουν την παραγωγή μαζί. Έβλεπα τώρα ότι ο Ντενίρο είναι και στην παραγωγή του Irishman και θα είναι και DiCaprio. Οπότε. Να. Πάλι η καλύτερη των καλύτερων με ένα σκηνοθέτη ο οποίος αρχίζει και βλέπει τη θνητότητά του. Ωραίο το αστιακή στις τέτοιες. Ωραίο το αστιακή του κωμικού στις απονομές προχθές. Στο βιντεάκι. Πιο απ' όλα. Στο Σκορσέζε, αφού μιλάμε για το Σκορσέζε, λέει: ωραία ταινία, λίγο μεγάλη όμως. Και στην κάτι κάτι, είσαι μικρός, κάτι του λέγει, δεν είσαι ηλικία, δεν έχεις το ύψος, κάτι του λέγει. Mm. Δεν το είδε στο τέτοιο και του λέγει: λίγο τον. Εντάξει, δεν υπήρχε λόγος να τον καρφώσει ιδιαίτερα, ας πούμε. Το Ζερβέι. Το αστιάκι όμως ήταν. Αυτό. Ο Ζερβέι είναι. Αν δεν του κράξει όλους, έτσι όπως. Εμένα το αγαπημένο μου, ήταν το. Για το Two Pops. Ναι, για το Two Pops. Ήταν καλό. Για τον Άισις, αν ανοίξει κινηματογραφική τέτοια, θα πάτε να αφήσετε τέτοια. Θα πάρετε τη Λέμον Τζαντζέντι. Και κοιτούσαν έτσι, έρχομαι στον Top Hacks, ξέρω εγώ, ξέρω, μασούσε τα νύχια του εκεί πέρα, δεν λέει τίποτα. Και ωραίο και το τέτοιο ότι. Ελάτε, πάρετε το βραβείο και fuck off, ξέρω εγώ. Μη μα τα κάνετε τέτοια, ρε παιδί μου. Για τον Ρολανδό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, όποιος καταφέρει και τη δει λόγω διάρκειας θα του αρέσει, αν σας αρέσει. Νομίζω θα πεις λόγω διάρκειας στη φάση. Και διάρκειας δεν ξέρω. Άμα έχετε διάρκεια, σίγουρα δεν καταφέρει να το δείτε. Το έργο δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός κι αν είστε συνέχεια το λέτε σε ένα τάμπλετ. Σε ένα μεγάλο τάμπλετ που λέει και ο Σκορσέζε, όχι μικρό. Ναι. Μάλιστα. Εγώ σας έλεγα να το φορτώσεις στο Netflix, στο Apple Watch και να πας στην τουαλέτα να το δεις. Όχι, μόνο όχι, σινεμά. Όχι. Αν και το είδα στο Netflix. Okay. Νούμερο 3 για μένα, το Τσέρνομπιλ. Mini series. Το ξέρα. Λέω κάπου θα το έχει εκεί μέσα. Δεν μπορεί να μην δεν το έχει, ας πούμε. HBO και BBC, αν δεν κάνω λάθος. Μία σειρά η οποία έπαιζε 2 μέρες μετά το Game of Thrones. Και το κατούρισε, ρε φίλε. Όλοι ασχολούντουσαν με το Τσέρνομπιλ και ασχολούντουσαν με το μεγαλύτερο προϊόν του HBO. Ήταν τόσο αστείο όταν γινόταν. Και άξιζε όμως. Ξέρεις τι, νομίζω και μάλλον έδωσε λίγο, ξεδιάλυνε έτσι αυτή την ομίχλη το πόσο μεγάλο ήταν τελικά το Game of Thrones. Ρε φίλε, αν δεν υπήρχαν τα social, πόσο μεγάλο ήταν το Game of Thrones. Το Game of Thrones. Γιατί και το Τσέρνομπιλ που λες. Ήταν εξαιρετικό. Μέχρι να σταματήσουν να έχουν τη συνεργασία που τους έκανε εξαιρετικούς. Και αυτό ήταν τα βιβλία και ο Μάρτιν. Κάτι σαν το Walking Dead. Μέχρι που ήταν μέσα ο. Ναι, ναι. Πώς το λέγανε. Ο κωμικάς. Mm-hmm. Αυτός που έφτιαξε το original comics και το σενάριο. Ήταν εντάξει. Μετά, μόλις άρχισε σιγά σιγά να παίρνει πούλο, ψιλογαμήθηκε η φάση. Νομίζω. Ακριβώς. Γι' αυτό και το Game of Thrones, spoiler, δεν είναι ούτε στη δεύτερη ούτε στην πρώτη θέση που έχουν μείνει. Okay. Οπότε, Chernobyl, γιατί είναι σε αυτή τη θέση? Γιατί πήρε μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να την πεις με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσε να είναι ένα disaster movie, αμερικανιά, μπαμ μπουμ, ξέρω εγώ, και φωτιές και τα λοιπά. Και αυτή, και εδώ βασίζεται η φάση, ρε φίλε, ότι όλο το action έγινε στο background. Το είδες εσύ στο background μέσα από ένα παράθυρο και τέλος. Και μετά ξεκινάει μία ανάλυση του πόσο τρομακτικό είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το να στέλνονται εκατοντάδες άνθρωποι στο θάνατό τους για να διορθώσουν ένα λάθος το οποίο
δημιουργήθηκε μέσα από ένα απολυταρχικό σύστημα, όμως παρόλα αυτά παραμένει το μοναδικό σύστημα που θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση έτσι όπως την έσωσε. Ναι. Μόνο η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε. Να σου πω το μεταξύ, τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά κάναμε τραπέζι σε σπίτι φίλου. Ο πατέρας του είναι Έλληνας από τη Ρωσία, η μάνα του Ρωσίδα. Και έτσι που καθόμασταν και μιλούσαμε, κάνω μια και ρωτάω, επειδή με λέγαμε, ξέρω εγώ, τα παλιά, μιλούσαμε για το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης και πότε, πώς θα μαζέψαν και ήρθαν, ξέρω εγώ. Και σε μια φάση μου έρχεται η φασία και ρωτάω, τι φάση με το, στο Τσέρνομπιλ, τι ακούγατε από τις ειδήσεις, λέει. Λέγανε ότι έγινε ένα ατύχημα κτλ. Κτλ. Και μου λέει, η φάση ήταν ότι σκάγανε τα άτομα του κόμματος μέσα στο σπίτι και λέγανε εσύ και εσύ έρχεστε μαζί μας. Ο μπαμπάς του ήταν στο στρατό εκείνη την εποχή. Και λέει, ευτυχώς δεν με πήραν, και δεν με πήραν, λέει, γιατί εγώ σαν Ρώσος από Ελλάδα όμως ήμουνα σε ένα σώμα που αποτελούνταν από τέτοιους, δηλαδή Έλληνες. Οπότε στο Ρωσία ήταν σε οδυσμένεια, δεν ήταν και από τους... Δεν ήταν της εμπιστοσύνης. Ναι, δεν ήταν της εμπιστοσύνης, ναι, του, ναι, ναι, κόμματος, ας πούμε. Και έτσι γλίτωσε από το να τον πιάσουν από εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, στη Ρωσία και να τον στείλουν Ουκρανία. Και ο θείος της, ναι, ο θείος της μάνας του παιδιού, τον πήραν, τον στείλαν εκεί. Σε 10 χρόνια είχε πεθάνει από καρκίνο. Τη σειρά την ήτανε. Δεν πάω. Έπρεπε να κάνει την ερώτηση όμως. Να ξέρεις, οι Ρώσοι βλέπουν μόνο ρωσική TV. Να ξέρεις. Να το ξέρεις. Νομίζω ότι υπάρχει μεταγλωτισμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πειράζει. Υπάρχει, σίγουρα θα δουν το ρώσικο Τσέρνομπιλ που ανακοινώθηκε. Αυτό το δουν σίγουρα. Α, εντάξει, ναι, αλλά οι Ρώσοι, να ξέρεις, βλέπουν μόνο ρώσικα. Ναι. Ειδικά οι μεγάλοι. Εντάξει, οι μεγάλοι. Οι νέοι. Οκ, οι νέοι προφανώς θα βλέπουν. Προφανώς. Εγώ πάντως που. Ναι, μεν ήθελα να το δω. Είχα χαλαστεί από το Game of Thrones, δεν είχα και πολύ διάθεση να κάτσω να δω, ρε παιδί μου. Τα είδα τα επεισόδια τελευταία. Αλλά δεν ψινόμουν και ήθελα κάπου να ξελαμπικάρω εισαγωγικά. Και να το βάλω να το δω, ρε φίλε. Και είχα δύο επεισόδια. Τα είδα σε ρί. Τελειώνει το δεύτερο και βγήκα να κάνω τσιγάρο. Σε φάση τόσο ένταση. Σε φάση, τι γίνεται, γάμο. Είχα να τριχιάσει σε μια φάση. Και λέω, εντάξει, οκ, okay, λίγο κάλμα, ξέρω τι γίνεται, μα. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ καλογυρισμένο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπήρχε για τη χρονιά, για μένα, εγώ δεν είδα κάτι τόσο να με πιάσει, να σαρπάξει τόσο έντονα, ρε παιδί μου, τόσο άγρια. Δεν είναι, ας πούμε, μια ιστορία φανταστική που χτίζει κάποιος ένα σενάριο για τις ανθρωπίνες σχέσεις και το παρουσιάζει ωραία και το αναλύει και το κάνει. Ξέρεις ότι έγινε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Είναι facts, είναι γεγονότα. Και στο δείχνει από τη στιγμή που γίνεται και μετά, εντάξει, με τη μορφή δραματοποιημένη ο τέτοιο, αλλά δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά έχει μεγάλες δόσεις αλήθειας. Δεν μπορείς να μην κάνεις τη σύνδεση, να πεις ότι ναι ρε φίλε, κάπου σε πιάνει ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ θα το βάζα πιο πάνω, αλλά... Δεν θα έβαζα σχεδόν καμία από τις σειρές που έβαλες εσύ, γιατί δεν είδα τόσες πολλές. Οπότε είναι εντάξει και το δέχομαι, το δέχομαι. Θα καταλάβεις τώρα για ποιο λόγο δεν είναι και στην πρώτη μου θέση ή στη δεύτερη θέση, για τους λόγους που θα αναλύσουμε σε λίγο. Οπότε έχουμε φτάσει στο νούμερο 2 της ταινίας, αγαπημένης σου ταινίας για το 2019. Σε ακούω. Joker. Όσο και αν έπαιξε. Πολύ ψηλά για μένα. Πολύ ψηλά για σένα. Το σκεφτόμουν, αλλά δεν μπορούσα να βάλω ούτε το Once Upon a Time πιο πάνω, ούτε τον Ιρλανδό πιο πάνω. Η συζήτηση και μόνο που σήκωσε σαν ταινία, σαν αυτό που πραγματεύεται, δηλαδή από την πλευρά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έχει, ρε παιδί μου, αρκετά πράγματα προς συζήτηση τα οποία τα θεωρώ οριακά επικίνδυνα, όχι οριακά, οριακά ok στον τρόπο που τα παρουσιάζει όσον αφορά την επανάσταση και το ταξική πάλι κτλ. Κάποια έχω ενστάσεις αρκετές, αλλά και μόνο που μπαίνεις μια τέτοια συζήτηση σε μια ταινία σαν αυτήν,
που βασίζεται σε κόμικ, που είναι σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που το βλέπω να έρχεται να το διαλύουν, θα μείνει μόνο αυτό στο τέλος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ότι θα βγάλουν, ας πούμε, μια επιτροπή μυαλών να κάνουν ένα Joker 2 ή έναν άλλο χαρακτήρα και να παρουσιάσουν ένα προϊόν σαν αυτό που θα κάνει κουβέντα και συζήτηση. Κανα μήνα πριν, δεν νομίζω, αυτό που είχε ακουστεί ήταν ότι ζήτησε ο άλλος να κάνει ιστορίες origin άλλων χαρακτήρων με τον τρόπο του, ας το πούμε έτσι, για να δημιουργήσει ένα σύμπαν, αλλά που να μην αλληλοενώνεται. Ναι. Μετά έπεσε κουβέντα, αυτό έγινε μια δύο εβδομάδες πριν να το έχω ακούσει, που μιλούσε για Batman Origin, να το κάνει αυτός με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Πνίγουμε. Και αυτό που, το μόνο που με ψήνει εμένα, ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλες, το είχα πει και τότε, το μόνο που θα με ψήνει στα αλήθεια είναι Harley Quinn και όλο να γίνεται μέσα στο ψυχιατρίο, τον Ζωακίν δεύτερο ρόλο, supporting, και πάρε μια ηθοποιό, ρε φίλε. Ο Χωακίν δεν ξέρω αν είναι και διαθέσιμος, γιατί τώρα τον συλλάβανε προχθές και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα φάει εκεί που πήγε και δεμαρτύρονταν, μάλλον για την κλιματική αλλαγή. Χτύπησε το σύστημα ακριβώς στο κέντρο του και θα είναι στη φυλακή μερικά χρόνια ακόμα. Θα είναι. Ή στιλιστικά τον πήγανε ή τέτοιο. Αναρωτιέμαι άμα τον πατήσανε με τις μπότες, ξέρω, με την μπότα, στο πάτωμα. Και αυτόν και την, και την άλλη και τους άλλους. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι. Λέω, ξέρεις τι παίζει, παίζει ο Publicist να είναι σε φάση σαν τον, σαν τον Batman, ξέρω εγώ, να ακούει της αστυνομίας το... Το CB, τη συχνότητα. Ναι, και να είναι σε φάση, εκεί γίνεται για την κλιματική αλλαγή, τρέξε Χωάκιν, και να σκάει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, με τη λιμουζίνα, να βγει έξω και να ετοιμάζεται να τον πιάσω. Οπότε έρχεται, άμα το πάρει και όλες, έρχεται και λόγος επαναστατικός. Okay. Αυτός θα δώσει πόσα, δεν ξέρω αν ανακοίνωσε πόσα λεφτά θα δώσει για τα καγκουρό της Αυστραλίας ή για τα γαντάκια των καγκουρό της Αυστραλίας που να πλέκουνε. Δώσει όλα τα κέρδη από τον Τζόκερ. Δεν είναι μια λογική πρόταση. Πολλά είναι. Μα εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε, αυτό. Για τον Χωάκιν. Εδώ βγήκανε τόσο. Ο άλλος βγήκε και είπε ότι θα δίνω με κάθε, λέει, πόντο που θα παίρνω στο τένις, θα δίνω, λέει, και 200 δολάρια ή 500 δολάρια. Που μου ξεσχιστήκαν. Το καλύτερο το έκανε η τύπησα, την έβλεπα πριν λίγο, ρε φίλε, που υποσχέθηκε γυμνές φωτογραφίες για κάθε 10 ευρώ. Οπότε τη στέλνανε. Ναι, περίμενε. Τη στέλνανε inbox την απόδειξη, ναι, ότι κάνανε το τέτοιο. Και για να ανά 10 μια φωτογραφία. Μάζεψε ένα μύριο, φίλε. Μάζεψε ένα μύριο τύπου. Και τα έβαλε στην τσέπη. Όχι, φίλε. Τα παντελόνιασε. Δεν τα πήρε αυτή τα λεφτά. Πού πήγανε? Όχι. Αυτοί κάνανε κάπου αλλού donation. Κάνανε print screen, ας πούμε, το. Κάνατε donation. Κάνα και τη στείλανε τη φωτογραφία. Και η τύπησα έβγαλε ένα μύριο, φίλε. Άντε, okay. Αυτή είναι σωστή. Και έλεγε άλλε. Έβλεπα τον Trevor Noah, ρε. Ναι. Okay, στο Daily Show. Και έλεγε, θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα άμα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της κάβλας. Σκέψου λίγο να είσαι εσύ με τον φίλο σου, να είσαι έτοιμος, ξέρω εγώ, να πάρεις τη γυμνή φωτογραφία της, πες μία από τα γούστερας. Να πάρω τη γυμνή φωτογραφία κάποιας. Ναι. Ωραία, είσαι έτοιμος. Και να τολμάει ο καθυστερημένος, ο μπάσταρδος, συγγνώμη για τις φωνές, να πετάξει μαλάκα το γυάλινο μπουκάλι έξω από την ανακύκλωση και να χάνεις εσύ έτσι το... τη γυμνή φωτογραφία. Το σπάς τα μούτρα, δεν το σπάς. Το σπάς, το σπάς. Μπαίνεις μέσα στον κάδο να βγάλεις το γυάλινο μπουκάλι, δεν το κάνεις. Επιτέλους. Ναι, εγώ θα μπαίνα, φίλε, με τα μπούνια. Θα χωνόμουν μέσα. Επαναστατική χρόνια προβλέπετε για τα Όσκαρ, εγώ αυτό βλέπω. Και γι' αυτό και το Τζόκερ είναι στο νούμερο 2. Είναι μια επαναστατική ταινία. Όχι και τόσο, αλλά επαναστατική ταινία. Δες. Όπως και πέρσι, είμαι ανάμεσα στο τι θα γίνει, θυμάσαι. Κάνα δύο εβδομάδες πριν τα Όσκαρ θα κάνουμε τις προβλέψεις μας, όπως κάθε χρόνο. Ναι, αλλά. Θα κάνω μία, θα την κάνω σήμερα. Από πιστεύω, τώρα. Θα πιστεύω ότι το Τζόκερ θα πάρει καλύτερη ταινία. Αλλά δεν θα πάρει τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει. Δεν είδα ακόμα ερμηνεία. Ποιοι είναι στο. Το είδα, αλλά δεν τα θυμάμαι. Οπότε δεν θα πω. Ναι, τίποτα άλλο. Ίσως. Ίσως το δώσω στο Χωακίν για τα πρώτα αντρικά, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι δεν θα πάρει τίποτα άλλο.
Και σκηνοθεσία δεν θα πάρει. Και θα σαρώσει το 1917, φίλε. Λες, ε. Cinematography, ίσως directing, ή... άμα πάρει... εφέ. Ναι. Ίσως. Παίζει. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, από είναι αυτά από αυτές, μένα... είναι το Joker ταινία που έχει τώρα 11, είναι πρώτη σε αυτό, αλλά δεν θα τα σηκώσει. Ναι, έχει πολλά, δεν τα σηκώσει. Υπάρχει πιθανό, επειδή του δώσαν τις χρυσές σφαίρες, θα δώσουν Adam Driver για το Marriage Story, φίλε. Το πρώτο αντρικό. Α, δεν νομίζω ότι σχετίζονται αυτά τα δύο. Νομίζω ότι πάνε λίγο τέτοιο. Και μετά από αυτή την πολύ καλή ανάλυση, γιατί το Joker είναι στο νούμερο 2, με καγκουρό και τέτοια κλπ. Και γυμνές φωτογραφίες. Τι ωραία χρονιά ήταν, ρε φίλε, γιατί και το δικό σου νούμερο 2 και το δικό μου νούμερο 2 είναι comic. Watchmen. Ναι, α. Το έχω στο επαναστατικό και αυτό. Όχι, φίλε, ναι, 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 ναι. Άμα το συγκρίνεις με τον Τζόκερ, το Watchmen είναι το 1821, ξέρω εγώ. Εντάξει. Δηλαδή, το Τζόκερ γάμισε, ας πούμε, την επανάσταση. Το Watchmen, ναι, είναι... θα μπορούσες να την πεις mini series για αρχή, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην ξανεπιστρέψει ποτέ. Θα δούμε. Είναι σειρά που τη συζητήσαμε πρόσφατα, οπότε δεν θέλω να αναπτυχθώ πάρα πολύ. Το μόνο που θα πω είναι ότι κατάφερε να πάρει για ένα κόμιξ που για πολλούς θεωρείται το καλύτερο graphic novel που έχει βγει ποτέ, ένα graphic novel το οποίο το φτιάχτηκε έτσι για να μην υπάρχει συνέχεια, να ανακοινώσει sequel και όχι δηλαδή μεταφορά, ενώ έχει γίνει μια ταινία που πολλοί κόσμοι την γουστάρει. Εγώ θα σου έλεγα ότι την κοιτάω, λέγω μια, έχει μέσα όλα τα κακά του του Snyder, το Watchmen, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Άμα το διαβάσεις καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Η ταινία του Watchmen είναι, έχει έτσι, όλα τα στοιχεία του. Δεν έχει όλα τα κακά του Snyder. Όλα τα κακά του Snyder νομίζω βγήκανε μετά. Δες. Μετά και πριν, βγήκαν και στους 300, εντάξει, Κλάιντρο δεν σένιαζε κιόλας, ας πούμε, ναι, στο χαβαλέ που είχε. Αλλά... τι, το Watchmen είναι μια γελιοποίηση, θα σου έλεγα εγώ, του κόμιξ, του σουπεριορισμού. Κανένας μέσα δεν έχει δυνάμεις, δεν είναι ήρωας με την έννοια του κόμικ. Σούπερ ήρωα. Όλοι έχουν ελαττώματα όμως του τύπου ανασφάλεια για τον αντρισμό. Τέλος πάντων. Okay. Και ο Σνάιντερ το παίρνει αυτό και το κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ο κάθε ένας πατάει κλωτσιά τον άλλον και τον πετάει 3 μέτρα στο. Εντάξει, το κάνει πιο εφετζήτικο, πιο χαβαλεδιάρικο, πιο super wow. Του άλλαξε το DNA. Και έρχεται η σειρά του Watchmen. Στο ένα έχουν προβλήματα για τον ανδρισμό και στο άλλο ο άλλος έχει ένα πουλί κάτω από το γόνατο, ξέρω εγώ. Κυκλοφορεί στο τέτοιο. Ναι, okay. Δηλαδή και αυτό και μόνο είναι. Στη σειρά ο Lindelof κρατάει ακριβώς το DNA του original Watchmen, αλλά με το δικό του τρόπο, με τις δικές του ιδέες. Θέλει να μιλήσει για άλλα πράγματα. Αυτά τα άλλα πράγματα τα δίνει κρατώντας την ουσία του Watchmen, αυτής της του φόβου που ζούσαν τότε την εποχή που τελείωνε ο ψυχρός πόλεμος, όπου κατανοούσε κάποιος ότι υπάρχουν 2-3 τυπάδες που έχουν τη δύναμη να καταστρέψουν τον κόσμο με 3 κουμπιά. Αυτό το πράγμα είναι η βάση του Watchmen και γι' αυτό λέγεται Watchmen, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάποια ομάδα μέσα που λέγεται Watchmen. Βγαίνει μέσα από τη φράση, τη λατινική φράση που λέει Who watches the Watchmen? Ποιος φυλάει τους φυλάκες? Αυτή η αγωνία στο 2019. Αυτό είναι το Watchmen. Και μέχρι τώρα δεν μιλήσαμε τίποτα για κόμιξ, έτσι. Μιλάμε για υπερήρωες και για δράση και τα λοιπά, που τα οποία είναι εξαιρετικά. Okay. Μιλάμε τόση ώρα για
πολιτική, για αγωνία, υπαρξιακή, για τέτοια πράγματα. Και αυτό το Watchmen το έδωσε τέλεια. Τώρα, αν θες να αναλύσουμε για ρατσισμούς και τα λοιπά, και, α, το άρθρο μου είναι εκπληκτικό. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να μπείτε στο monkeybrew.gr και να το διαβάσετε. Ψωνάρα. Ναι. Τι να κάνω. Είναι εκπληκτικό. Είναι, είναι, είναι πολύ ωραίο. Τι μπορώ να πω. Έχουμε φτάσει στο νούμερο 1. Είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμος. Παίξε τα drums. Κάτσε, περίμενα να σκεφτώ λίγο αν μπορώ να προβλέψω την ταινία που έβαλες. Όχι, δεν το διάβασες δηλαδή εδώ το χαρτί. Όχι. Ωραία. Θα έχεις και μπερδεμένα. Ναι, επίτηδες. Ρίχτω. Το νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι το Us του Jordan Peele. Εξαιρετική επιλογή. Δεν ξέρω αν θα το βάζεις στο νούμερο 1. Δεν θα, θα βάζω το Parasite όπως είπαμε, το Parasite. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα ήταν από το 5 και κάτω. Και, και, και κοντά στο 1, ναι, ναι, okay. Ναι, και κοντά στο 1. Τι τώρα. Δεν υπήρχε και ιδιαίτερος προβληματισμός για το αν θα ήταν πιο πάνω, ρε παιδί μου, ή όχι, κάποια άλλη ταινία. Νομίζω ότι ήταν από τις ταινίες που δεν τις περίμενα ότι θα μ' αρέσει τόσο πολύ. Δεν περίμενα τους συμβολισμούς, δεν περίμενα το horror element, το μεταφυσικό, τις ερμηνείες, συμβολισμούς. Όλο το τέτοιο μου δείχνει ότι είναι ένας τυπάς ο Jordan Peele που κατέχει πολλά σε γνώση κινηματογραφική και γλώσσα κινηματογραφική. Και μ' άρεσε πάρα πολύ την ταινία όταν την είδα. Δηλαδή ενώ έχει περάσει πολύ καιρό. Αυτό ήταν τώρα, μιλάμε αρχή Μάρτιο. του 19. Μάρτιο. Πρώτο τρίμηνο 19. Και όμως μου έμεινε μέχρι τότε, από τότε μέχρι τώρα, μου έμεινε εκεί. Νομίζω για μένα. Οκ, okay, δεν έχω δει κάποιες. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο, μου λέει άλλος. Έλεγε για κάτι ελέφαντες, για μια γυναίκα που καίγονταν, για κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι, το σινεμά το θεωρώ, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είναι μεγάλο, είναι κάτι για μεγάλη οθόνη, είναι, μ' αρέσει η δράση, μ' αρέσει η φαντασία, μ' αρέσει ο τρόμος, η κωμωδία, όλο αυτό το γουστάρω. Δεν είναι σον και καλά ότι πρέπει να είναι κάτι αυτό το καλλιτεχνικό, το απογυμνωμένο, ρε παιδί μου, από χαβαλέ, από μηνύματα, από pop κουλτούρα, σινεμά, ότι πρέπει να είναι αυτό εκεί που θα νίκει ψηλά. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Μερικές φορές, ναι, τσιμπάω κάπου κάτι, παθαίνω, αρρωσταίνω και βάζω και κάποιες τέτοιες. Αλλά πιο πολύ αυτό είναι που με τραβάει. Εδώ στο Us είναι πολλά πραγματάκια που και τα συζητήσαμε και δεν βρήκαμε την άκρη. Δηλαδή μας άφησε λίγο να το ψάχνουμε τι ήταν ο συμβολισμός αυτός, τι ήθελε να πει, εγώ έλεγα αυτό, εσύ έλεγες το άλλο. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, το πώς το αντιληφθήκαμε ο καθένας. Από αυτό από μόνο το νομίζω ότι του έδωσε πολλά points. Τώρα σκηνοθετικά, ερμηνευτικά, τα είχαμε πει και στο review. Ήταν πολύ ψηλά σαν ποιότητα, ρε παιδί μου, δηλαδή τα, αυτά που αγγίξανε. Δεν ξέρω εδώ τι πήρε στα Όσκαρα. Παίζει τα τίποτα. Τρία του, ξέρω. Εγώ να πω ότι είναι κρίμα που δεν είναι στο αλφα γυναικείο η Λουπίτα. Θα μπορούσε, είναι κρίμα, τώρα δεν δηλαδή, ξέρω. Ναι, δεν έχω δει τα πιο πολλά από αυτά. Τώρα η Ρενέ Ζελβέγκερ δεν ήξερε ότι είναι ακόμα ηθοποιός. Η Σαρλίζ, τον Μπόμσελ δεν το είδα. Ενδεχομένως ήταν πολύ καλή. Όλες είναι πολύ καλές. Εντάξει, όλες είναι καλές. Αλλά πού είναι η Ρενέ Ζελβέγκερ, δεν ξέρω γιατί είναι εδώ. Αυτή το πήρε σε σφαίρε. Δηλαδή, νομίζω ότι πάει να το πάρει. Σοβαρά. Κατάφερε και μίλησε. Κατάφερε. Ναι, με όλο αυτό το πράγμα στα μούτρα της. Ναι. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό μάλλον. Ίσως της δώσανε το. Το θα στο δώσουμε στα μάτια να παραμορφώνεσαι. Σε παρακαλώ πολύ. Για μένα είναι το Us. Ξέρω ήδη 2-3 που θα με βρίζουν αν ακούσουν εκπομπή. Την παπαριά είναι αυτή που έβαλες πρώτη κτλ. Εγώ μαζί σου. Εγώ μαζί σου. Από τη στιγμή που δεν είσαι. Θα βάλω σένα μπροστά. Από τη στιγμή που δεν είσαι. Αδεχτώ τα πειρά. Από τη στιγμή που δεν έχεις δει το Parasite, το οποίο είναι αυτό που πρέπει να κάνεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Πρέπει, ναι, αυτή η εβδομάδα νομίζω είναι ό,τι πρέπει για να δω όλα τα. Υπάρχει, ό,τι έχω αφήσει. Υπάρχει περίπτωση να ξέρει ότι στο Βακούρα να το παίζει ακόμα. Νομίζω δεν το παίζει. Νομίζω το παίζει. Άμα σε ψήνει. Άμα το χωρέσω κάπου στο 1917 και αυτό, γιατί θα, αυτή η εβδομάδα είναι σίνεμα. Παίζει, ναι. Θες να περάσουμε στη νούμερο 1 σειρά 2019. Νομίζω πως ναι, πρέπει, θα έπρεπε. Μια σειρά η οποία με συντάραξε. Τύπου 4 επεισόδια. Όπου στα μία ώρα που κρατάει το καθένα, μισή ώρα τουλάχιστον σε κάθε ένα, δηλαδή ίσως 2 ώρες συνεχόμενες, να βρίσκομαι εγώ με κλάματα. Όχι ένα δάκρυ, single tear, όπως κάνουν οι πραγματικοί άντρες. Όχι. Κλάματα και μίξες ήταν η φάση, τουλάχιστον μισή ώρα σε κάθε ένα επεισόδιο. Ίσως αν εξαιρέσουμε το πρώτο, που το πρώτο απλά σε νευριάζει. Σε νευριάζει, σε νευριάζει, σε νευριάζει και ξεκινάς να κλαις από το δεύτερο επεισόδιο. Το τρίτο. Και στο τέταρτο γίνεται πανικός. When They See Us, λοιπόν. Το οποίο βγήκε το Μάρτιο, πραγματική ιστορία, η δραματοποίηση της ιστορίας των Central Park 5, των 5 παιδιών τα οποία κατηγορήθηκαν για το βιασμό μιας λευκής γυναίκας η οποία έκανε τζόκινγκ. Και αυτή τι δουλειά έχει στο πάρκο τέτοια ώρα? Τι δουλειά έχει στο πάρκο τέτοια ώρα? Στο Central Park. Τέλος πάντων, είναι... να αρχίσουμε εδώ. Τι δουλειά έχει? Ναι. Βρήκανε, είχαν μαζέψει γύρω στα 40 παιδιά. Βρήκανε 5, τους χρεώσανε με κατηγορίες. Από αυτούς μπήκανε στο αναμορφωτήριο κάποιοι. Και ο ένας, ο οποίος ήταν 16, μπήκε για αρκετά χρόνια σε κανονικές ενήλικες φυλακές. Άμα, δεν ξέρω, το είδες? Δεν το είδα. Η ερμηνεία που κάνει αυτός που παίζει τον κόρη, φίλε, μιλάμε τύπου δώσ' του και το Όσκαρ. Δεν φτάνει το Έμι, δεν φτάνει. Αν η χρυσή σφαίρα που δεν του δώσανε. Πάρτα όλα. Όλα πάρτα. Η Ντουβερνέ κρατάει λίγο, ξέρω εγώ, πίσω. Δεν κάνει σκηνοθεσία η οποία να έχει πολλά. Αφήνει την ιστορία να υποθεί από μόνη της. Να νευριάσεις με ό,τι βλέπεις, χωρίς να στο τραβάει. Χωρίς να το εκβιάσει. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να εκβιάσει κάτι. Τι θες να δεις ένα 14χρονο να το κάνουν bullying ή μπάτσι? Αυτό θα δεις, ρε φίλε. Και άντε να σε δω, άμα θα μπορέσεις να... Δεν ξέρω πόσο θα έπιανε κάτι τέτοιο όμως τώρα, αυτό που το λες, που το προμοτάρεις. Τι εννοείς? Εδώ νομίζω ότι αν θα οι μισοί δεν θα συγκινηθούν ιδιαίτερα, γιατί... Μα είναι και αυτό, είναι για μένα, είναι μια εμπειρία αυτή, η οποία είναι τελείως εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Εδώ θα μπορούσες να πεις, θες να δεις μια ιστορία με 4 ανήλικα τα οποία ήταν σε κάθε κατάληψη του νομού Αττικής, ας πούμε, μέσα και φτιάχνανε εκρηκτικά για το πόλεμο στο Ιράν. Αυτό, και κατηγορούνται άδικα. Αυτό. Με έκαψε λίγο το μυαλό. Σε έκαψε λίγο το μυαλό. Περνάει από διάφορες φάσεις τώρα τελευταία, ας πούμε, με κάτι ειδήσεις και τέτοια. Μα, ξέρεις τι, μιλάει για την για τη φυλετική διαφορά, για το ρατσισμό εναντίον των μαύρων, για το συστημικό, για το συστημικό πάτημα, ρε φίλε, που νιώθει όλη η κοινωνία των μαύρων και των Λατίνων στην Αμερική. Και είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ταυτιστείς μαζί τους στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχουν στην κοινωνία αυτή αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, Αθήνα, αλλά και πω, δεν μπορείς να το συγκεκρινοποιήσεις. Ναι, θέλω να σου πω το εξής, ρε φίλε. Σε μια ομάδα αυτό, πολιτών. Ναι, αυτό που δεν μπορεί να νιώσει ένας Έλληνας είναι το πως μια ολόκληρη ομάδα για εκατοντάδες χρόνια τις πατάνε το λαιμό στο χώμα. Αυτό δεν μπορείς να το νιώσεις. Είναι αυτό το σκηνικό, ρε φίλε, που ρωτάνε τον πατέρα, ο οποίος είπε το γιο του
παραδέξει ότι το έκανες, επειδή τον είπαν οι μπάτσοι να το πει, ξέρω εγώ, και το ρωτάνε μετά, καλά τι νόμιζες, ότι θα τον αφήσουμε να φύγει. Και είναι αυτό ακριβώς, ρε φίλε, ότι δεν μπορείς καν, δεν μπορείς να το διανοηθεί ότι μπορεί να πάει κόντρα στους μπάτσους. Αυτό είναι ότι έτσι μεγαλώνεις από την πρώτη μέρα που έζησες. Είναι πράγματα που και το Watchmen τα παρουσίασε έτσι. Τη συστημική καταπίεση. Και όλα αυτά, φίλε, μέσα μια τρελή πραγματική ιστορία που δεν σταματάει να επαναλαμβάνεται. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Οκ, okay, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά πάλι όμως παραμένει, ρε παιδί μου, μεγάλος βραχνάς. Και ρε φίλε, έκλαψα, νευρίασα, τελείωσε η σειρά και είδα ντοκιμαντέρ, είδα πάνελ που ήταν οι πραγματικοί μαζί με τους ηθοποιούς και την όπρα με την Duvernay που ήταν εκεί η παραγωγή. Και μετά είδα άλλο το 2012-2014, πότε ήταν, το 12 νομίζω, ή το 2013, που αθώθηκαν και τους είχαν πάλι σε ένα πάνελ με ένα λόγω ενός ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει κάποιος και πάλι μιλούσαν και τους έβλεπες, ρε φίλε, ότι κάποιοι από αυτούς έχουν καταστραφεί εφόρου ζωής. Λογικό νομίζω ότι δεν, δύσκολα, δεν ξέρω πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις από όλο αυτό. Γιατί σε κάποια φάση ξέρεις, σου μένει κιόλας ότι ναι, αυτή η αδικία δεν είναι ή συνεχίζεις μέχρι τέλους να λες όσο πάει μαθός ή κάπου το μυαλό σου... Έχει αυτό που σε έλεγα πριν λίγο, ότι ο μπαμπάς όταν είπε να τον έβλεπα τον άνθρωπο, τον κανονικό, αυτόν που τάζει σε όλα αυτά, και το 13, ακόμη και το 19, δεν μπορούσε να τον συγχωρέσει τον πατέρα του. Κατάλαβες, τον έπιανα νεύρα. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του δεκαετίες μετά το συμβάν. Ναι, είναι... Δεν μπορείς να πεις ότι καταλαβαίνεις ποια θα είναι η κατάσταση. Ναι. Και το πόσο δύσκολο, ας πούμε, αυτός το είχε μες στο μυαλό του και τι κουσούρια το άφησε. Αυτά. Αυτή ήταν αυτά. Νομίζω τα καλύτερα των καλύτερων. Μια καταπληκτική... Από τους καλύτερους. Μια καταπληκτική λίστα top 10, η οποία μέσα είχε και comics, είχε και mini series. Κατάλαβα, best picture. Τα καλύτερα είναι εδώ μέσα. Από αυτά που είπα, τα μισά είναι μέσα στις καλύτερες ταινίες. Και τα άλλα μισά δεν αξίζουν να είναι υποψήφια. Δηλαδή. Δηλαδή δεν τα είδα ακόμα. Λοιπόν, ναι, σωστά. Έχουμε σαν best picture στα Oscar το 1917, το οποίο για μένα είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Για μας τι είναι, 19 ή 20 τώρα, πώς νομίζω πάει. Ότι βγήκε μετά την πρωτοχρονιά, ναι. Έχει μια εβδομάδα που βγήκε, που... Πάει στο 20, αλλά του χρόνου βέβαια θα το έχουμε ξεχάσει. Δεν θα είναι μέσα στις λίστες. Φίλε, πάνε δες το και θα είσαι μέσα στη λίστα. Αυτή τη βδομάδα θα ξανακάνουμε εκπομπή. Θα το έχεις μέσα στη λίστα. Μιλάμε για μια πανέμορφη ταινία. Ένα τρελό επίτευγμα κινηματογραφικό. Τρελό, δηλαδή χθες έβλεπα βιντεάκια. Σε 2-3 χρόνια θα πάω να δω δεύτερη πολεμική ταινία στο σινεμά, δεν το περίμενα, ας πούμε. Μετά το Dunkirk, να πάω να δω το 1917. Έχει το Ford, V Ferrari, το Irishman, το Jojo Rabbit, το Joker, Little Woman, Μικρές Κυρίες. Αυτό είναι ένα βιβλίο, έχει γίνει 2-3 φορές στο κινηματογράφο. Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood και Parasite, η πρώτη κορεάτικη ταινία που μπαίνει ποτέ στο τέτοιο. Προβλέπω Joker σαν καλύτερη ταινία ή 1917. Εάν είναι σοβαροί άνθρωποι, θα το δώσουν. Νομίζω το 1917. Πιστεύω ότι θα δώσουν αρκετά στο 1917, οπότε θα κάνουν το κλασικό που κάνει τα Oscar, να τα μοιράσουν τα έτσι, δίνοντας το best picture σε μια ταινία που απλά ακούστηκε. Εκεί δεν ξέρω, νομίζω. Όχι, το αξίζει. Ναι, οκ. Okay. Σύμφωνα με. Σύμφωνα με τον γέρο που νομίζει ότι θα κάνει radical επιλογή, το Joker είναι η ταινία που θα τους φέρει στην νεολαία. Με νιώθεις? Ναι. Ενώ η καλύτερη ταινία είναι να σου δείξω τα behind the scenes και να μου πεις εσύ εάν ή όχι είναι αυτή η καλύτερη ταινία. Τι κάνανε οι άνθρωποι. Τι κάνανε οι άνθρωποι για να δημιουργήσουν αυτή την ταινία. Απίστευτη. Στο αλφαντρικό έχουμε Αντώνιο Μπαντέρας. Και αυτός γιατί παίζει ακόμα?
ήξερε. Δεν περίμενα καν να είναι. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ταινία το Pain and Glory. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Άνταμ Ντράιβερ, Χωακίν Φίνιξ και Τζόναθαν Πράις από το Two Popes. Όχι παιδεραστής ο άλλος. Ναι, ναι. Πρώτο γυναικείο έχουμε την Σύνθια Ερίβου, τη Σκάρλετ Γιόχανσον, την Σαρλίζ Ρόναν, Σαρλίζ Θερόν και Ρενέ Ζελβέγκερ μαζί με το πλαστικό της πρόσωπο. Γιατί έπεσε λίγο σο... ναι. Έχουμε... Κάτσε, περίμενε τώρα. Θέλω για το Β' απλά και μόνο για το Ρίτσαρντ Τζουλ θέλω... Ναι. Έχω την περιέργεια, θέλω πάω να το δω γιατί είναι του Clint Eastwood τελευταία. Okay. Που βγαίνει τώρα νομίζω αυτή τη βδομάδα βγαίνει. Okay, okay. Έχουμε στο directing, στη σκηνοθεσία, τον Bong Joon-ho για το Parasite, Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese και Quentin Tarantino. Τι είπα? Ταραντίνο. Εκτός του Todd Phillips που σκηνοθετικά ρε παιδί μου είναι πολύ πιο κάτω σχέση με τους άλλους τέσσερις. Ναι. Οι άλλοι τέσσερις νομίζω ότι ψηλο εισάξια πάνε. Ο Quentin Tarantino νομίζω θα το χάσει. Από αυτά θα σου έλεγα... Και ο Μάρτιν Σκορσέζε ή ο Σαμ Μέντες θα το πάρει. Ναι. Αλλά να σου πω ότι αξίζει άνετα ο Bong στη λίστα. Εγώ από αυτά που βλέπω είναι στη δεύτερη θέση για μένα. Ναι. Στην πρώτη. Σαμ. Γιατί είναι εκπληκτικά δύσκολο αυτό που κάνουν. Και να το καταλάβεις όταν τη δεις η ταινία και δεις τα behind the scenes. Ναι. Και να δούμε λίγο το σενάριο και να κλείσουμε, okay? Ναι, ναι. Adapted, διασκευασμένο σενάριο, Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, The Two Popes. Και στο original the screenplay... The Two Popes, Netflix δεν είναι. Ναι, αλλά έπαιξε κινηματογράφο. Okay. Και το original screenplay έχουμε το 1917, έχουμε το Knives Out, έκπληξε αυτό. Άνετα το παίρνει, αλλά έτσι όπως το βλέπω το Marriage Story θα το πάρει. Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood και Parasite. Και το Parasite πρέπει να το πάρει. Φίλε, έτσι εδώ όπως πέρα, βλέπω τη λίστα, το Parasite μάλλον πάει για... Φίλε, αυτό εδώ είναι εκεί που γίνεται πραγματικά χαμός. Νομίζω ότι το Parasite εδώ το παίρνει. Λες. Χωρίς να το έχω δει. Να χτυπήσει μια κορεάτικη ταινία δυο Oscar, γιατί θα πάρει σίγουρα το ξενόγλωσσο. Ας το ξενόγλωσσο, παιδί μου, εντάξει, είναι ξενόγλωσσο. Είναι άλλη κατηγορία, δεν παίζουν οι μεγάλοι της Αμερικής. Αλλά αν είναι κάτι να το δώσουν και να το παίξουν ότι και πιο ανοιχτό μυαλί και πιο τέτοιο. Τώρα, Ταραντίνο, οι μισοί είπανε είναι δεν είναι το σενάριο. Να είχαμε να λέγαμε το Marriage Story, ok, Netflix λίγο βαρύ θα μας πέσει να πάρει το Netflix τόσα πολλά. Τι πολλά, ένα θα πάρει, άντε. Έχει τρεις ταινίες μέσα που έχουν υποψηφιότητες. Όχι εδώ, γενικά στις κατηγορίες. Ένα θα πάρει, παίζει να είναι αυτό. Το Knives Out και μόνο που μπήκε νομίζω ότι είναι καλό τέτοιο. Που δεν λέω ότι δεν είναι καλό το σενάριο, οκ, okay, πολύ καλό. Και το 1917, άμα πάρει τα υπόλοιπα βαριά βραβεία, νομίζω ότι το Parasite θα το κολλήσει ωραία. Και μια καλή απόδοση στο στοίχημα είναι ότι πρέπει. Από τώρα μου έχει κάτσει. Okay, λοιπόν, τελειώσαμε το επεισόδιο μας. Monkey Bros Show κάθε τόσο βγαίνει. Κάθε τόσο, ακριβώς αυτή την ώρα. Ακριβώς αυτή την ώρα, κάθε τόσο μας ακούτε μέσα από το Monkey Bros Radio Live και από όλες τις podcast πλατφόρμες και το YouTube Κονσέρβα. Είμαι ο Τάσος Λαδαπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσιος. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από τον Kill Emil. Interdimensional Travel είναι ο δίσκος, το βρίσκεται στο YouTube και βρίσκεται και το βινήλιο στο Bandcamp. Το κομμάτι λέγεται Boys in the Hood και με αυτό θα σας καληνυχτούμε και τα λέμε. Bye. Bye.
Yeah.